Θα παρακαλέσω τους ειδικούς αγορητές να προτάξουμε την κυρία Πέρκα, η οποία θέλει, έχει τώρα μια επιτροπή να παρουσιαστεί σε μια επιτροπή, οπότε θα την προτάξουμε και θα συνεχίσουμε την σειρά όπως είπαμε. Ελάτε, κυρία Πέρκα. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους και εσάς, κύριε Πρόεδρε. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Η σύμβαση, σύμφωνα με το τίτλο της, αφορά την εξάλληψη διπλής φορολόγησης μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας για αποτροπή φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, και είναι πραγματικά δύο στόχοι σημαντικοί για την οικονομική συνεργασία, ανάπτυξη και φορολογική δικαιοσύνη. Αλλά στην εποχή της τεράστιας φοροδιαφυγής από την πλευρά μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, είναι κρίσιμο μέσω τέτοιων συμβάσεων να αντιμετωπίζεται, να καταπολεμάται και να εξαλείφεται κάθε μορφή φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που διευρύνει με ασύλληπτο τρόπο τις ανισότητες και στερεί από τα κράτη και τους πολίτες έσοδα ζητικής σημασίας για την κάλυψη αναγκών σε παροχές, σε κοινωνικό κράτος, σε υποδομές. Άρα η σύμβαση έτσι θα έπρεπε να εξεταστεί πρωτίστως, δηλαδή αν καταπολεμά ουσιαστικά τη φοροδιαφυγή. Η φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία, κέρδη επιχειρήσεων, διεθνείς νευτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές, συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ωφέλη από κεφάλαιο, στο πλαίσιο των προϋποθέσεων και των όρων που τίθεται, παραδείγματος χάρη ορισμοί και εξαιρέσεις, μόνιμη εγκατάσταση και προσδιορισμών κερδών μόνιμης εγκατάστασης, έργα αντιπρόσωποι, διάρκειας κτλ. Φαίνεται πως και μετά τη σύμβαση θα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περιθώρια λοιμών και δύο διαπόκρυψης ή αποχαρακτηρισμού κερδών και ωφελιών, ώστε αυτά να μπορούν να φορολογηθούν με ευνοϊκότερο από ό,τι θα έπρεπε τρόπο ή ακόμα και να φοροαπαλλαγούν. Άλλωστε, σύμφωνα με την έκθεση συνεπειών, φαίνεται ότι έχουμε συνάψει 57 ακόμα αντίστοιχες συμβάσεις με χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. Και σύμφωνα με την ΑΔΕ, ο κατάλογος με τους φορολογικούς παράδοσους που περιλαμβάνει 42 κράτη και ήδη ελέγχονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις με επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό και έχουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι νόμιμες και η αλλοδαπή εταιρεία έχει ουσιαστικά να αποδείξει ότι έχει ουσιαστικά επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα που φιλοξενεί την έδρα της. Η αμοιβαία παροχή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών, όχι μόνο για λόγους συνεκτικής εφαρμογής της σύμβασης, αλλά και κυρίως για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, είναι κρίσιμη. Η μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία, η φορολογική παράδειση, οι πρακτικές των πολυεθνικών και των offshore εταιριών, η τεράστια φοροδιαφυγή παγκοσμίως, δείχνουν είτε ότι τα μέτρα δεν επαρκούν, είτε ότι η διακήρυξη κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών δεν είναι απολύτως ειλικρινής. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι σε ετήσια κέρδη 5.903 εκατομμυρίων δολαρίων, το 13% φορολογούνται με ποσοστό κάτω του 5% και το 23% με ποσοστά 5-15%. Έτσι προκύπτουν και οι ανισότητες και όλο αυτό που παρατηρούμε. Σε όλο το κόσμο επίσης είναι 2.140 τρισεκατομμύρια δολάρια κερδών των πολυεθνικών που φορολογούνται με συντελεστές κάτω του 15%. Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρει ότι από τις προτινόμενες διατάξεις και τη συνακόλουθη διευκόλυνση ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κίνησης κεφαλαίων και προσώπων μεταξύ των δύο χωρών, στο πλαίσιο εφαρμογής της κυρούμενης σύμβασης, αναμένεται να διευρυνθεί η φορολογική βάση, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την απόδοση συνολικά περισσότερων εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό. Βεβαίως, για όλα αυτά δεν υπάρχει καμία και πουθενά αριθμητική εκτίμηση. Δεν υπάρχει κάποια τάξη μεγέθους για το τι συμβαίνει μέχρι τώρα στο πλαίσιο της φορολογικής σχέσης Ελλάδας-Ιαπωνίας. Και ρωτάμε αν έχει, και ρωτήσαμε και στην Επιτροπή, αν η κυβέρνηση έχει κάποια τέτοια δεδομένα και εκτιμήσεις. Δηλαδή, χάνονται φορολογικά έσοδα και πόσα. Θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα και πόσο. Με την έννοια λοιπόν που, όπως προανέφερα, αυτές οι συμβάσεις ναι μεν ψηφίζονται από τα διάφορα κράτη, αλλά από ό,τι φαίνεται το διεθνές κεφάλαιο κινείται ανεξέλεγκτο, θα ψηφίσουμε παρόν στην παρούσα σύμβαση. Ευχαριστώ.